Επί ώρα οι ευρωβουλευτές, φορώντας μπλούζες στα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας, χειροκροτούσαν όρθιοι το Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μέσω βιντεοκλήσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε έκκληση σε δραματικούς τόνους πως η χώρα του βρίσκεται στο χείλος της Αβύσσου. І тоді життя переможе смерть, а світ темрям. Слава Україні! Ο Ζελένσκι υπέγραψε αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάλεσε τους 27 ηγέτες να στηρίξουν τη χώρα του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, λέγοντας πως είναι μονόδρομος η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотня. And if Putin was seeking to divide the European Union, to weaken NATO and to break the international community, he has achieved exactly the opposite. We are more united than ever, and we will stand up in this war. That is for clear that we will overcome and we will prevail. We are united and we stay united. Μάλιστα, ο μεταφραστής του Ουκρανού Προέδρου λύγησε και έβαλε τα κλάματα. We are fighting just for our land and for our freedom. We will support the International Criminal Court's jurisdiction and investigation of war crimes in Ukraine. We will hold him accountable, just as we will hold Lukashenko. Από τη Μόσχα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ πως ευθύνεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι ήρθε η ώρα για τις ΗΠΑ να αποσύρουν τα πυρηνικά τους όπλα από τα ευρωπαϊκά εδάφη, ενώ την ώρα της ομιλίας του, μέσω βιντεοκλήσης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεκάδες διπλωμάτες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в Советский Союз и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности. Η επιχείρηση στην Ουκρανία ήταν μονόδρομος, υποστήριξε ο Λαυρόφ. Η Ρωσία δεν θα μπορούσε να ανεχτεί άλλο την καταπάτηση των δικαιωμάτων των ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία. В условиях грубейшего попрания прав русских и русскоязычных граждан Украины, развязанной против них восьмилетней войны со всеми признаками геноцида. Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στραγγαλίσουν τη ρωσική οικονομία, προειδοποίησε τη Μόσχα ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Η Ρωσία θα υποφέρει και όχι η Ευρώπη, τόνισε ο Μπρουνό Λεμέρ. Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil. Et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Η απάντηση ήρθε από τον αντιπρόεδρο του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ σήκωσε το γάντι και προειδοποίησε τη Γαλλία. Προσέξτε τα λόγια σας, κύριοι, και μην ξεχνάτε ότι στην ιστορία οι οικονομικοί πόλεμοι πολύ συχνά μετατράπηκαν σε πραγματικούς. Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο μεταφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ρώσος πρεσβευτής κατηγόρησε τη Δύση πως υποδαβλίζει την κρίση στην Ουκρανία. Наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями. Направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения. Από την άλλη, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να αποκλείσει τη Ρωσία και συνέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο με τον Χίτλερ. If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the same what the guy in Berlin did in a bunker in May 1945.